Οι αγρότε κινητοποιήθηκαν σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μπλοκαραν δρόμους, μπήκαν στι πόλει με τα τρακτέρ του. Ένωσαν τι φωνέ του και έφτασαν έξω από του σεσμού. Καταγγέλουν αυξημένο κόστο και αθέμητο ανταγωνισμό. Μιλάμε για μια εξέγερση ουσιαστικά των Ευρωπαίων Αγροτών, γιατί έχει ξεχυλήσει το ποτήρι και έχει, έχουν χυθεί και κάποιες σταγόνες. Ε, δεν ξέρω πόσο ειλικρινέ είναι αυτό το πράγμα, όταν η ίδια η Ευρώπη εισάγει από την Ουκρανία προϊόντα που δεν πληρούν τα πρότυπα, είπα να φτιάξει τώρα συμφωνίες, η λεγόμενη ε, συμφωνία της Mercosur με χώρες της Νότιας Αμερικής, όπου θα έρχονται πιο φθηνά προϊόντα, αλλά με ανεξέλεκτον τρόπο σε ό,τι αφορά τα πρότυπα για να διαφυλακτεί και να προφυλακτεί για των Ευρωπαίων πολιτών και των παιδιών μας. Δεν μπορούμε να μιλάμε ως Ευρωπαϊκή Ένωση για στρατηγική αυτονομία και να επιτρέπουμε σε ένα όντως αθέμητο ανταγωνισμό, γιατί πρέπει να τονίσω εδώ ότι οι αγρότες Μεταξύ του σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ενωμένη. Η αντίθεσή του είναι προ τον αθέμητο ανταγωνισμό που προκύπτει από έξω τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι, γιατί λέμε εδώ μα ελέγχει και δεν έχει αυτό που εισάγει. Ακριβώ. Και εδώ η Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρώ και ειδικά κάποια κράτη μέλη. Ε, έχουν συμβιβαστεί στα εισαγωγικά με μεγάλο συμφέροντα. Ανάμεσα σε όσα στυλιτεύουν οι διαμαρτυρόμενοι αγρότε και οι αρνητικέ συνέπειε τη πράσινη μετάβαση, που μοιάζει σύμφωνα με του ευρωβουλευτέ να γίνεται κάπω απότομα. Η κοινή αγροτική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι αυτή που έχει και το μεγαλύτερο ε, ποσοστό σε χρήματα ε, μέσω προγραμμάτων. Είναι το 30%. Γι' αυτό εδώ είμαστε για να λέμε στους νομοθέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι ξέρετε η δική μας χώρα δεν είναι ε, τόσο ε, πώς να το πω, τόσο γνώστη αυτών των θεμάτων. Θέλει περισσότερο χρόνο για να προσαρμοστεί και ακριβώς αυτή είναι η δουλειά και του βουλευτή Ευρωβουλευτή να ε, ε, προετοιμάζει και την κοινωνία της χώρας του. Η Πράσινη Συμφωνία, Green Deal, όπως ονομάστηκε, είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό. Μη, με, μπο, δεν μπορούμε να αγνοήσουμε την κλιματική κρίση και να προχωρήσουμε ο, ο, όπως ήρθαμε ως εδώ. Όμως εδώ πρέπει να υπάρχει μια αντίληψη της μεταβατικής δικαιοσύνης. Δεν πρέπει να ε, θυματοποιηθούν Ομάδες της κοινωνίας, επειδή περνάμε προς την υλοποιούμενη πράσινη συμφωνία. Την πράσινη συμφωνία δεν πρέπει να την πληρώσει ο λαός. Πρέπει να είναι τέτοια η εφαρμογή της, ούτως ώστε να μειωθούν τα χάσματα μεταξύ των κοινωνικών τάξεων. Αν αυτού παρακολουθούμε να αυξάνονται. Έχουμε ένα αυξανόμενα κόστα για τους ίδιους τους αγρότες, οι οποίοι στο τέλος της μέρας δεν μπορούν να επιβιώσουν και δικαίως διεκδικούν να μπορούν, να επιβιώνουν με αξιοπρέπεια. Με όλου να συμφωνούν πω οι αγρότε έχουν κάθε δικαίωμα να διαδηλώνουν και ότι χρειάζονται να ληφθούν δραστικά μέτρα από τι Βρυξέλλε. Έτοιμοι για κάθοδο με τρακτέρ στην Αθήνα από τι περισσότερε περιοχέ τη Ελλάδα, δηλώνουν οι αγρότε μετά την κίνηση τη κυβέρνηση.